Λοιπόν, να πάω σε ένα άλλο θέμα, και αυτό το θέμα έχει να κάνει κυρίως με τα παιδιά μας, έχει να κάνει με τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, γιατί διάβαζα πρόσφατα τα στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού για την φρικαλαιότητα του φαινομένου του bullying, που απειλεί τα παιδιά και δυστυχώς επεκτείνεται με ραγδαία ταχύτητα. 1 στα 3 παιδιά σε όλη τη χώρα, ποσοστό 32,4%, σε σύνολο γεωγραφικών, περιφερειών και σχολικών βαθμίδων, δηλώνουν πως έχουν δεχτεί σχολικό εκφοβισμό. 1 στα 6 παιδιά λένε ότι αισθάνονται πως το σχολείο τους δεν τους μαθαίνει να μην εκφοβίζουν τους συμμαθητές τους. Το 100% των παιδιών που θα προτιμούσε να απευθυνθεί για βοήθεια σε τηλεφωνική γραμμή σημειώνει τη γραμμή για το χαμόγελο, και ξέρετε, έβγαλε και ένα σποτάκι το χαμόγελο του παιδιού. Μην αφήσετε ποτέ ξανά άλλο παιδί να πεθάνει από bullying. Εγώ, κυρία Φουστελιαράκη, που είσαστε και ψυχολόγος από το χαμόγελο του παιδιού, αναρωτιέμαι πόσο εύκολα μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτά τα περιστατικά, και στο σύνολο ή στη γενικότητα της ερώτησης, αλλά η οποία ωστόσο είναι εξειδικευμένη, είναι γιατί χαιρόμαστε που τα παιδιά μας είναι μικρομέγαλα και γιατί αφήσαμε τα παιδιά μας να χάσουν το μεγαλύτερο μέρος ή όλη τους την παιδικότητα, και τα έχουμε οδηγήσει, νομίζω χωρίς να το έχουμε καταλάβει, σε άλλες καταστάσεις. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ξανά για τη φιλοξενία. Δυστυχώς, πίσω από κάθε αριθμό που αναφέρετε κρύβεται ένα παιδί, και η οικογένειά του. Μια οικογένεια, λοιπόν, μια ιστορία βίας ή άλλες δυσκολίες σε διάφορα επίπεδα. Και δυστυχώς είναι πολλοί παράγοντες που έχουν οδηγήσει σε αυτή την καθημερινότητα σήμερα, που να πούμε ότι δεν αφορά μόνο το νησί της Κρήτης, έτσι, αλλά πανελλαδικά. Δηλαδή, τα περιστατικά στη γραμμή ΣΟΣ 1556 είναι πανομοιότυπα, ανεξάρτητα δηλαδή με την περιοχή και τον τόπο διαμονής του παιδιού. Ναι. Δυστυχώς τα παιδιά δεν μένουν ανεπηρέαστα από τις συνθήκες που βιώνουν, είτε στο μικρό κόσμο του οικογενειακού συστήματος, στην ευρύτερη κοινωνία. Αν υπάρχει, λοιπόν, μια μορφή βία στο σπίτι, έχει το παιδί αυξημένες πιθανότητες να απαντήσει με βία και στο σχολείο ή όπου αλλού συναναστρέφεται στους συνομιλίκους. Όταν δεν έχουν αυξηθεί σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά. Αυτό που λέμε και εμείς οι ψυχολόγοι είναι να υπάρχει μια σχέση υποστήριξης, όπου κάθε παιδί θα αισθάνεται άνετα να μοιραστεί οποιαδήποτε ανησυχία, οποιοδήποτε προβληματισμό, και να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος. Ξέρετε, ο χρόνος είναι χρήμα και καμιά φορά μπορεί να αυξηθεί ακόμα και την ίδια τη ζωή ενός παιδιού. Δεν ξέρω πώς θα έχουμε καταφέρει όλα αυτά, αλλά εγώ θα ήθελα να σταματήσουμε λίγο σε αυτό που σας ανέφερα πριν από λίγο. Διότι μπορεί να υπάρξει το άλοθη της κρίσης, μπορεί να υπάρξει το άλοθη του αγώνα για να έχουμε το ψωμί στο τραπέζι, γιατί μπορεί να υπάρξει το άλοθη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάχρηση, κακώς εννοωμένη κατάχρηση της τεχνολογίας. Είδαμε και μέσα στην πανδημία πώς κινήθηκαν τα πράγματα. Αλλά το μεγάλο ζητούμενο για μένα, και το βλέπω και μέσα από το δικό μου τον περίγυρο, είναι το εξής, ότι τα παιδιά είναι πλέον μικρομέγαλα, ξέρουν τις περισσότερες φορές πολύ περισσότερα από εμένα, ναι, και δεν το λέω γιατί είναι κακό αυτό, αλλά δεν τα έχουμε αφήσει να έχουν εκείνη την παιδικότητα που θα πρέπει να έχει η ηλικία τους. Τα παιδιά έχουν πρόσβαση στη βία, τα παιδιά ζουν μέσα στον εκνευρισμό μας, μέσα στους δικούς μας τους ρυθμούς. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο το άλοθη μπορεί να υπάρχει. Πώς θα το σουλπώσουμε, είναι ένα μεγάλο θέμα. Συμμερίζομαι και εγώ τον προβληματισμό σας. Δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις και απαντήσεις. Κάθε περίπτωση παιδιού και κάθε οικογένεια θα αξιολογείται εξατομικευμένα. Σίγουρα οι παράγοντες που περιγράψατε και αναφέρατε
παίζουν μικρότερο ή μεγαλύτερο ρόλο, αλλά δεν πρέπει να σταθούμε εκεί. Γι' αυτό και εμάς η δράση μας ως οργανισμός στο χαμόγελο του παιδιού εστιάζονται τόσο στο επίπεδο της πρόληψης και όχι μόνο στο επίπεδο της παρέμβασης και θεραπείας αυτών των περιστατικών. Άρα μιλάμε για εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων μαζί, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Οφείλουμε αρχικά να χτίσουμε σχέση εμπιστοσύνης, όπως είπαμε, και να δώσουμε ευκαιρίες, χώρο και χρόνο στα παιδιά να εκφράσουν όλα αυτά τα καταπιεσμένα, τα δύσκολα συναισθήματα με λειτουργικούς τρόπους που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο ούτε τον εαυτό τους, ούτε άλλα άτομα. Γιατί δυστυχώς είναι η βία η εύκολη λύση πολλές φορές. Ναι, δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά το διαιωνίζει τελικά. Ναι, αλλά αυτό το εκπαίδευση ή σχέσεις εμπιστοσύνης θέλουν πάρα πολύ δουλειά, αλλά θέλουν όλες τις πλευρές να συμμετέχουν μέσα σε αυτή τη σχέση. Διαπιστώνετε από την εμπειρία σας μέχρι σήμερα, γιατί η κοινή καταγραφή απ' έξω λέει ότι δεν υπάρχουν και πολλοί έτοιμοι να συνεργαστούν. Διαπιστώνετε ότι υπάρχει αυτή ή υπάρχει όχι συνεργασία, η θέληση για συνεργασία? Θα σας πω, εμείς στον οργανισμό πιστεύουμε πάρα πολύ στην ένωση δυνάμεων. Κανένας μόνος του δεν μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα στην προστασία των παιδιών. Επειδή έχουμε σταθερή συνεργασία και με τη σχολική κοινότητα, πέρα ότι και οι ίδιοι γονείς, φροντιστές παιδιών μας καλούν στις γραμμές για συμβουλευτική ψυχολογική υποστήριξη, και θέλω να παραμένω και αισιόδοξη. Θέλω να πω λοιπόν ότι σε όλους τους χώρους υπάρχουν φωτισμένοι άνθρωποι, υπάρχουν ευαισθητοποιημένοι πολίτες, και σε αυτούς θα πρέπει να εστιάσουμε. Με αυτούς λοιπόν να ενώσουμε δυνάμεις και να προσπαθούμε να εντάξουμε και τα ίδια τα παιδιά. Τα ίδια δηλαδή τα παιδιά, αφού εκπαιδευτούν πάνω στα δικαιώματά τους, πάνω στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, είτε έχουν να κάνουν με το σχολικό εφοβισμό, είτε με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, με την κακοποίηση, άλλα ζητήματα, να δώσουμε σε εκείνα το λόγο να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν συνομιλίκους. Και τελικά να βοηθήσουν και αν όχι να προλάβουν. Υπάρχουν εκείνα τα φωτισμένα μυαλά μέσα στο χώρο των σχολείων, χώρο οικογένεια και χώρο σχολείων, χώρο σχολείων που είναι αριθμητικά τόσα ώστε να μπορούν να βοηθήσουν. Μία δύσκολη ερώτηση μου θέτετε τώρα. Εγώ θέλω να εστιάσω αυτό το φωτεινό κομμάτι της κοινωνίας. Γιατί ξέρετε, ο καθένας το δικό του μικρό κόσμο θα συμβάλλει, θα βάλει το δικό του λιθαράκι για να είναι το αύριο λίγο καλύτερο και για τα παιδιά και για τους ενήλικους που φροντίζουν τα παιδιά. Ξέρετε, σίγουρα ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα, έχετε δίκιο. Αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε και στο θετικό που υπάρχει. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Να είμαστε θετικοί, να έχουμε θετική άβρα. Και έχω και δίπλα μου ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν πολύ στο μικρό κόσμο του καθενός από εμάς, ότι μπορούμε να κάνουμε με θέση ευθύνης πολύ καλύτερο το αύριό μας. Αλλά αυτό θα πρέπει λίγο να το γενικεύσουμε, διότι ξέρετε, τις περισσότερες φορές ακούω και βλέπω ότι με περιέργεια στέκομαι απλά και με επικριτική διάθεση εκείνα τα περιστατικά τα οποία βγαίνουν στη δημοσιότητα. Να σας θυμίσω τίτλους, και στον κόσμο το λέω: 15χρονη βασανίζει 13χρονο και τον βιντεοσκοπούν έξω από το σχολείο. Συμμορίες 15χρονων επιτίθενται σε συνομιλίκους που οδηγούνται στο νοσοκομείο. Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από συμμαθητές του που φώναζαν «σκοτώστε τον». Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο. Οι τίτλοι είναι καλοί, αλλά ο μικρόκοσμος του κάθε παιδιού και, που είτε συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία, είτε των παιδιών που είναι θύματα αυτής της διαδικασίας, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν παραπάνω βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει και από μόνοι τους να θέλουν στη συνέχεια να συνεργαστούν. Έχετε πολύ το δίκιο, και γι' αυτό θέλω να θυμίσω πως το χαμόγελο του παιδιού βρίσκεται στο πλάι όλων αυτών των παιδιών, που αποδέχονται επιθετική παραβατική συμπεριφορά, όσο και των οικογενειών τους και της σχολικής κοινότητας, των εκπαιδευτικών που πλησιώνουν αυτά τα παιδιά, είτε για συμβουλευτική υποστήριξη είτε για παρεμβάσεις πρόληψης με διαδραστικό χαρακτήρα. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο και στο ρόλο των παρατηρητών που είπατε. Είτε τα ίδια τα παιδιά, αντί να μπουν μπροστά, να έχουν εκείνα τα δύναμη, το θάρρος, να σταματήσουν, να βάλουν όρια σε μια τέτοια συμπεριφορά, κάθονται είτε αμέτωχα, και αδιαφορούν, είτε θα βγάλουν ένα κινητό και να βιντεοσκοπήσουν. Αντίστοιχα, βέβαια, και οι ενήλικοι, ο γείτονας, οι γειτόνες, όπου όλοι ξέραν, όλοι άκουγαν και κανένα δεν έλεγε τίποτα.
Και όταν ξαφνικά βγει στο φως της δημοσιότητας ένα περιστατικό, όλοι θα βγούμε να εκδηλώσουμε συναισθήματα ήξου και οτιδήποτε άλλο. Τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από ρήγηση. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από ανθρώπους που οφείλουν, έτσι, είναι υποχρέωσή μας να μεριμνούμε και να αναφέρουμε το οποιοδήποτε αισθητικό σημάδι αφορά στην κακοποίηση, παραμέληση ή γενικότερα παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών. Τι μπούσουλας υπάρχει οδηγός για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής? Απλά βήματα από τον καθένα μας. Αναρωτιέμαι, κυρία Φωσταλιεράκη. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε κεραίες ανοιχτές. Κεραίες ανοιχτές και να εντοπίζουμε ανησυχητικά σημάδια, είτε μιλάμε για τα πιο εμφανή που μπορεί να είναι στο σώμα του παιδιού, αν είναι αποτέλεσμα σωματικής βίας ή κακοποίησης, αλλά αλλαγές και στη διάθεση των παιδιών, στις διατροφικές συνήθειες, στον ύπνο, στον ίδιο το χαρακτήρα. Παιδιά που κλείνονται στον εαυτό τους, παιδιά που σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να αυτοτραυματίζονται. Δηλαδή, ένα παιδί που θέλει να αυτοτραυματιστεί δεν είναι ένα παιδί που θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του και να αυτοκτονήσει. Είναι ένα παιδί που έχει καταπιεσμένα συναισθήματα και δεν έχει ένα υποστηρικτικό δίκτυο να εκφράσει αυτό το συνέστημα και να βρει τη φροντίδα και την αγάπη που όλοι έχουμε ανάγκη. Άρα, κεραίες ανοιχτές αυτές τις κατευθύνσεις, στις αλλαγές των παιδιών. Και εμείς αυτό που λέμε, οποιαδήποτε ξαφνική και χωρίς εμφανή αιτία αλλαγή, δεν υπάρχει δηλαδή μια κρίση στο σπίτι, κέντρο, διαδίκτυο, οικονομικές δυσκολίες που αναπόφευκτα θα επηρεάσουν και την καθημερινότητα του παιδιού, οφείλει να μας προβληματίσει. Και γι' αυτά όλα τα σχετικά σημάδια, ακόμα και να μην είναι επιβεβαιωθεί τελικά, ας μας καλούν στο 15-6 όλες τις μέρες, όλο το χρόνο, δωρεάν και ανώνυμα. Εμείς προστατεύουμε τους πολίτες που θέλουν. Και αν φοβάμαι να σας καλέσω και αν μέσα μου έχουν δημιουργήσει εκείνο το αίσθημα που λέει είναι ντροπή να πάρεις τηλέφωνο, να ζητήσεις βοήθεια, να ανακατευτείς. Εκεί νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολη η παρέμβαση, αλλά και η υπέρβαση στο δικό μου, το μικρό κόσμο που λένε και οι φίλοι μου. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό εμείς δεν απευθυνόμαστε μόνο στα ίδια τα παιδιά που βιώνουν την όποια ψυχή το πρόβλημα, αλλά και στον περίγυρό τους, είτε τους φίλους, τις φίλες, τους εκπαιδευτικούς, ενήλικες που είναι κοντά σε αυτά τα παιδιά και μπορούν να εντοπίσουν αυτά τα σημάδια. Και βέβαια και τα ίδια τα παιδιά που μπορεί να ντρέπονται, γιατί ιδίως το βλέπουμε αυτό και στην περίοδο της εφηβείας, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσα από το γραπτό λόγο. Το chat 1056 έχει βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και το βλέπει με τα ολοένα και αυξανόμενα αιτήματα. Αν δεν μπορείς λοιπόν να το πεις, γράψ' το. Υπάρχουν άνθρωποι 24 ώρες, 24 ώρες, όλες τις μέρες, όλες το χρόνο και μαζί θα βρούμε τη λύση. Ούτε εμείς την ξέρουμε. Γιατί σας είπα, κάθε περίπτωση να αξιολογούμε διαφορετικά. Αλλά κάθε παιδί και κάθε έφηβος, κάθε γονέας που φροντίζει παιδιά, κάθε εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται για ένα παιδί, θα βρει το χώρο και το χρόνο που χρειάζεται. Δώσει μαζί, θα προσπαθήσουμε για ένα καλύτερο αύριο. Για όλες αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν, για αυτά τα οποία καταγράφετε και με το σύνθημα «Μην αφήσετε ποτέ ξανά άλλο παιδί να πεθάνει από bullying», νομίζω ότι έχετε στείλει και σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, έτσι. Αλήθεια είναι και γενικότερα υπάρχει με το Υπουργείο μια έτσι συστηματική συνεργασία και μπαίνουμε οι ψυχολόγοι του οργανισμού στα σχολεία, γιατί η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Δεν χρειάζεται να έρθουμε αντιμέτωποι με ένα περιστατικό για να κάνουμε κάτι. Και δυστυχώς αυτό χαρακτηρίζει την κοινωνία. Μάλιστα. Λίγες απλές κουβέντες για αυτό το πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φωσταλιεράκη. Καλημέρα σας. Και εγώ, να είστε καλά.